Γεια χαρά σε όλους! Κυριακή σήμερα σε ένα βίντεο που είχατε εδώ και κάτι αιώνες να δείτε που σαν Unboxholics, αλλά σιγά σιγά επανερχόμεθα στις παλιές καλές εποχές των PC Builds και των PC Hardware Vlogs. Γιατί τόσο τηλεοπτική σήμερα η εισαγωγή μου? Σήμερα όμως πρέπει να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη. Γιατί γινόμαστε λίγο αναρχικοί εμείς οι Inferno Brave χαρτές. Γιατί από πίσω από την κάμερα δεν είναι ο Αλέξανδρος ο Καρπάς, είναι ο Αλέξανδρος ο Καρατζάς. Γεια σας παιδιά. Τι έγινε? Δεν θα σου απαντήσω. Δεν με απασχολεί ρε φίλε, δεν με απασχολεί. Κάτσε να κάνω ολόκληρο τον κύκλο. Δεν με απασχολεί. Λοιπόν, ο Αλέκος είχε ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο. Υπάρχει λόγος όμως. Οπότε δεν γινόταν να μην κάνουμε vlog και επειδή έκατσε μια πάρα πολύ καλή περίπτωση, έπρεπε να σας τη δείξω σε βίντεο. Ένας φίλος μου ήρθε και μου λέει: Σάκη, θέλω να μου κάνεις PC. Εντάξει, του λέω, 100 ευρώ. Όχι, έχασε. Όχι, δεν χρειάζεται τίποτα. Θέλω να μου κάνεις PC. Λέω: Ωραία, τι κάνεις εσύ, πού είσαι, τι γίνεται. Είμαι, λέει, φοιτητής. Μάλιστα. Και θέλω, λέει, ένα PC για να παίζω. Μάλιστα. Και πόσα λεφτά δίνεις? Από 600 μέχρι 800, μου λέει. Εντάξει, του λέω, κλείσε. Παπ. Και αυτή τη στιγμή ανέλαβα να κάνω ένα πισάκι για αυτόνα, ο οποίος είναι ένα νέο παιδί, μικρός, και ξεκίνησε τώρα τη σχολή του, οπότε είναι και μια καλή περίπτωση για τους φοιτητές που θέλουν να πάρουν ένα πισάκι το οποίο είναι και δυνατό, παίζει και καλά τα παιχνίδια και δεν κοστίζει και μια περιουσία. Το πισί που θα σας δείξω σήμερα, και θέλω να είστε λιγάκι προσεκτικοί σε αυτά που θα πω αυτή τη στιγμή, γιατί καμιά φορά γίνονται παρεξηγήσεις και δεν βγαίνουν καλά τα μαθηματικά. Το PC που θα βγει σήμερα είναι αγορασμένο κομμάτια-κομμάτια. Κάποια κομμάτια είναι αγορασμένα από το φίλο μου τον Νίκο εδώ από την Αριδαία. Κάποια κομμάτια είναι αγορασμένα από Σκρούτζο μάγαζα και κάποια κομμάτια είναι δικά μου που έχουν περισσέψει και τα δίνω εγώ στο παιδί. Συνολικά όλο το PC, αυτό που θα δείτε και θα σας δείξω, κοστίζει, ή μάλλον όχι, δεν θα πάω σε τιμή, θα σας πω τι έχω, ώστε τις διευκρινήσεις να τις κάνω εκείνη τη στιγμή. Καταρχάς, για να το κατεβάσω από πάνω μου, επειδή είναι πολύ μεγάλο, έχω ένα Cooler Master Enforcer, ένα πάρα πολύ καλό κουτί, το βλέπετε, είναι όμορφο, είναι ιδανικό, είναι extreme, aggressive με φώτα και ιστορίες, είναι ό,τι πρέπει για ένα νεανικό PC, gaming PC. Θα το δείτε και ανοιχτό, το έχετε δει και σε παρουσίαση των Unboxholics, το αφήνω στην άκρη. Εδώ τώρα, αυτό το αφήνω για το τέλος, έχω το λόγο μου. Ξεκινάω με την Asus Radeon RF7360, 2GB, είναι αυτή, okay. Θα τη δούμε αναλυτικά και αυτή. Αυτή είναι μια κάρτα η οποία, παιδιά, παίζει αυτή τη στιγμή τα πάντα, είναι πολύ φθηνή, κοντά στα 130 ευρώ, δεν θυμάμαι, στο τέλος θα σας τα πω όλα αναλυτικά. Παίζει τα πάντα, μην φαντάζεστε ότι παίζει τα πάντα 1080p 60fps, αλλά παίζει τα πάντα 25 με 35fps και τα πιο απαιτητικά παιχνίδια, οπότε είναι μια χαρά κάρτα για τα λεφτά μας. Από motherboard έχουμε 1GB 970A DS3P, είναι αυτή. Να πω, εμένα, Alex, αποφασίσαμε να παίξουμε σε AMD πλατφόρμα. Για να πάμε σε Intel πλατφόρμα, θέλαμε παραπάνω λεφτά για κάτι καλό σε, AMD, σε Intel. Επειδή αυτός το παιδί θέλει να παίζει παιχνίδια, κυρίως παιχνίδια, δεν υπήρχε ουσιαστικός λόγος να πάμε σε ακριβό της Intel. Ήθελε μόνο παιχνίδια. Ως γνωστόν, οι AMD κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους στα παιχνίδια. Δεν θα προτιμούσα να βάλω AMD αν ο άνθρωπος αυτός ήθελε να κάνει και άλλα πράγματα στο PC του, να κάνει editing, να κάνει, ξέρω εγώ, streaming κτλ. Εκεί θα παίζαμε σε Intel. Τώρα όμως, εφόσον μιλάμε για ένα κυρίως gaming PC, για ποιο λόγο να δώσουμε πολλά χρήματα για να πάρουμε Intel? Η AMD σε αυτό είναι πάρα πολύ καλή, έχει πολυπύρηνους επεξεργαστές και βγαίνει μια χαρά η δουλειά. Οπότε έχουμε αυτήν εδώ τη motherboard, η οποία είναι AM3 Plus, εδώ. Θα τη δείτε και αναλυτικά όταν την ανοίξω. Εδώ δεν είναι τίποτα σπουδαίο, είναι μία απλή AM3 Plus motherboard που κάνει τη δουλειά της, είναι αξιόπιστη, είναι gigabyte, οπότε αυτό. Από επεξεργαστή έχω αυτόν, ο οποίος είναι ο FX6300,
ένας εξαπήρινος επεξεργαστής, πολύ φτηνός, έχει ακριβώς ό,τι χρειάζεται για να παίξουν τα παιχνίδια σε ένα gaming PC. Πραγματικά όμως, δεν έχει τίποτα παραπάνω, αυτό είναι πολύ φτηνό και παίζει τα πάντα. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω από αυτό. Μιλάω πάντα για το φυσιολογικό gaming, έτσι. Δεν μιλάω για το enthusiast gaming που θέλετε, ξέρεις, να τα τιγκάρετε όλα σε υψηλές αναλύσεις κτλ. Αυτό το πραγματάκι εδώ παίζει τα πάντα. Πάει και αυτό στην άκρη. Μνήμες. Θεωρώ gaming PC με μνήμη RAM κάτω των 8GB ανούσιο αυτή τη στιγμή. Τα 8GB είναι must. Πάρα πολλά παιχνίδια αρχίζουν και σχεδόν τα απαιτούν ολόκληρα, δηλαδή θέλουν 8GB minimum. Πολλά παιχνίδια απαιτούν 4 και 6, οπότε με 8GB είμαστε καλυμμένοι. Η συγκεκριμένη είναι μια dual channel, θα παίξουμε σε dual channel διάταξη. Είναι της HyperX σειράς, είναι, ναι, 1866 MHz, ok. Τι άλλο θέλω να σας πω από αυτές τις κάρτες, ρε παιδιά μου. Τι έχω εδώ. Τέλος πάντων, είναι δύο ντυμάκια των 4GB, θα παίξουμε, είπαμε, σε dual channel, οπότε είμαστε super super καλυμμένοι. Ok, της Kingston. Προχωράω όμως. Σκληρούς δίσκους, βασικά αποθηκευτικά μέσα. Έχω 1TB Western Digital Blue, ok, για να έχει τα αρχεία του, τα παιχνίδια που δεν τρέχουν, ξέρετε, δεν χρειάζονται έτσι γρήγορες ταχύτητες, τύπου MOBA και τέτοια παιχνίδια που μπορείτε να τα τρέχετε και σε απλό HDD, σκληρό δίσκο. Πολύ καλός, φτηνός, αξιόπιστος, γιατί είναι Western Digital. 1TB, υπέρ αρκετό για να έχει τα downloads του, τις ταινίες, τις σειρές, τα παιχνίδια του, ό,τι θέλει από αρχεία, τα έχει όλα εδώ. Τώρα, από SSD. Τον άκουσα, ήταν λιγάκι πορωμένος με ταχύτητες. Ήθελε λίγο γρήγορα τα Windows, τα ήθελε έτσι λίγο γρήγορα. Οπότε θα μπορούσε να πάρει κάτι χαμηλότερο, αλλά ήθελε κάτι καλό. Και πήραμε τον OCZ, εδώ, Vector 150. Το βλέπετε, είναι στα 240MB. Αυτός είναι ο SSD που έχω κι εγώ. Παιδιά, είναι σφαίρα. Είναι ταχύτατος και για 240GB κοστίζει πολύ λίγα. Δηλαδή, αυτός κοστίζει κοντά στα 120 ευρώ. Αυτή τη στιγμή, με λίγο προσφορά, λίγο ψάξιμο, τώρα που είναι και γιορτές, ξέρω εγώ, μπορείτε να το βρείτε και με 120 ευρώ. Τον 240GB, ξαναλέω, έτσι. Οπότε, με 240GB, βλέπετε ότι παίρνει έναν κορυφαίο SSD, 240GB, με 120 ευρώ παίρνει έναν κορυφαίο 240GB SSD που είναι πάρα πολύ γρήγορος, έχει κάτι writes 550 και read και write ταχύτητες και είναι υπεράρκετα, δηλαδή 240 χωράει, λειτουργικό, προγράμματα, 10 παιχνίδια εγκατεστημένα, ξέρω εγώ, απ' όλα, βάλε Dota, βάλε LOL, βάλε ό,τι θέλεις μέσα. Ναι, αυτή είναι η επιλογή μας. Είναι λιγάκι overkill για το σύστημα που ήθελε. Μπορούσε να πάρει έναν 120, εφόσον έχει και 1TB. Αλλά ήθελε 240. Ήθελε να έχει αρκετό χώρο σε SSD. Σεβαστό. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Τώρα, εδώ θέλω την προσοχή σας. Εντάξει, αυτό είναι ένα τροφοδοτικό της Cooler Master V750 Semi Modular. Αυτό το τροφοδοτικό είναι ακριβό για τα λεφτά που ακούτε. Όλο το σύστημα αυτό εδώ που βλέπετε σήμερα που σας έδειξα κοστίζει 720 με 780 ευρώ ανάλογα με το ψάξιμο. Αλλά με την προϋπόθεση ότι έχουμε βάλει πάνω ένα τροφοδοτικό των 80 ευρώ. Αυτό που σας δείχνω εδώ, το 750, το V750 της Cooler Master, δεν είναι τροφοδοτικό των 80 ευρώ. Που σημαίνει ότι υπολογίστε στο build που πάμε να φτιάξουμε, δηλαδή στο 750 μέσο όρο build, όχι αυτό το τροφοδοτικό. Ένα τροφοδοτικό των 80 ευρώ. Και για να μιλάμε με νούμερα, ένα τροφοδοτικό των 80 ευρώ είναι ένα τροφοδοτικό της Cooler Master των 550-650W. Κάπου εκεί. Έχει Cooler Master, ας πούμε, τροφοδοτικά των 550-650 ευρώ που κοστίζουν από 70 έως 80 ευρώ. Αυτό είναι το build που χρειάζεται. Γιατί στο build αυτό το τροφοδοτικό χρειάζεστε.
Γιατί το λέω αυτό, 750 W για αυτό το σύστημα είναι overkill, είναι πάρα πολλά, δεν χρειάζονται. 550 είναι καλά, όχι καλά, είναι πάρα πολύ καλά. Και 450 αρκεί, μπορείτε να ρίξετε κι άλλο την τιμή, δηλαδή να το πάτε κοντά στα 700-680 ευρώ αυτό το build. Αλλά είχαμε αυτό και θα βάλουμε αυτό. Αλλά σας λέω, με 80 ευρώ παίρνετε ένα 600 μέσο όρο Watt με τροφοδοτικό της Cooler Master. Θα ξεκινήσω να ανοίγω σιγά σιγά πράγματα, αφού πρώτα όμως κάνω και μια τζούρα από τον καφέ μου, ο οποίος είναι αναγκαίος. Ο καφές και τα κατσαβίδια είναι must. Δεν ξέρω αν στο έχω πει. Χωρίς φραπέ δεν μπορείς να κάνεις PC build, χαλάει. Ισχύει. Πας ρε παιδί μου να το βιδώσεις, δεν έχεις πιει καφέ και δεν βγαίνει, κάτι σου κολλάει, αρχίζει blue screens πριν το συνδέσεις. Πάλι blue screen, οπότε ναι, έχουμε μια τζούρα και... Αυτό λοιπόν είναι το Enforcer, το Cooler Master CM Storm, καλύτερα Enforcer. Είναι ένα κουτάκι, το έχουμε παρουσιάσει στους Unboxholics. Είναι πολύ ok κουτί. Είναι μικρό σχετικά, με αρκετά μεγάλο πάχος όμως, χωράει πράγματα και θάματα μέσα στο εσωτερικό του. Υποστηρίζει micro ATX και ATX κάρτες, motherboard, εμάς είναι ATX, οπότε είμαστε μια χαρά. Έχει το τζαμάκι του στο πλάι, έχει τα φωτάκια του εδώ μπροστά, έχει θέση για το φραπέ, εδώ. Το βλέπετε πάνω για να αφήνεις πράγματα, έχει μια πολύ μεγάλη θέση εδώ για ανεμιστήρες γιγαντιαίους, υδροψύξεις έως 24 εκατοστά. Είναι ένα πάρα πολύ ok κουτί, πραγματικά είναι ένα πολύ ok κουτί, ο καφές όμως τον θέλουμε. Πίσω βλέπετε έχει θέσεις για υδροψύξεις, έχει ανεμιστήρα έτοιμο 12 εδώ και αν το ανοίξουμε με ενδιαφέρουν στα vlogs που κάνουμε να σας δείχνω και λίγο τα προϊόντα, όχι απλά να σας δείχνω τη διαδικασία, δεν νομίζω ότι υπάρχει και πολύ μεγάλη ουσία ας πούμε να βλέπεις μόνο τη διαδικασία και λίγο τα προϊόντα, να λέμε μια κουβέντα. Βλέπετε μέσα πόσο βάθος έχει. Σε άλλες περιπτώσεις, σε αυτό το μέγεθος κουτιά, βλέπουμε λιγάκι πιο στενά κουτάκια. Εδώ έχεις περιθώριο ρε παιδί μου να βάλεις και την κάρτα όσο μεγάλη θέλεις, τα καλώδια να πάνε όμορφα και ωραία από πίσω. Με βολεύει εμένα πάρα πολύ αυτό το κουτί. Έχει το πορτάκι εδώ μπροστά, okay, που χωράει 1, 2, 3, 5,25 ίντσες οπτικούς, μέχρι και φλόπι εδώ έχει μπορεί να βάλεις ή αν θέλεις κάτι πανελάκι για να ρυθμίζεις ανεμιστήρες και τέτοια, δεν χρειαζόμαστε. Δεν έχω καν οπτικό εγώ σε αυτό το σύστημα. Δεν ξέρει καν τι σημαίνει CD και DVD το παιδί. Δεν υπάρχει λόγος να ξέρει. Γιατί φλόπι ξέρει. Το 2000, ναι, του πεις τη σχέδα δεν πρόκειται να το ξέρει. 18 χρονών, 19 πόσο είναι. Δεν υπάρχει λόγος πλέον το 2015, για κάποιους τουλάχιστον, έτσι, μην αρχίσετε εγώ βάζω CD, DVD εγώ, βάζε. Σε είπα εγώ να μην βάζεις, κάποιοι όμως δεν βάζουν, δηλαδή τι θέλεις. Όχι ρε γάζε πλάκι σε κάνω, σ' αγαπώ, και σένα και όλους. Έτσι το βλέπετε, αυτό, USB 3 πάνω, USB 2, headset output και μικρόφωνο, είναι ένα υπερπλήρες κουτί, πραγματικά όμως, για τις βασικές ανάγκες, ξαναλέω έτσι, πολλές θέσεις για σκληρούς, για SSD, με φίλτρα κάτω για τον αερισμό, πάνω δεν έχει, θα ήθελα φίλτρα, αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι. Τι voice crack ήταν αυτό. Λοιπόν, αυτά, το αφήνω στην άκρη, πάμε να βάλουμε την motherboard. Και μια καρέκλα, παιδιά, γιατί μέσα πονάει. Πάμε. Πήγαμε. Με κοροϊδέψε, ρε μάνα. Αυτή λοιπόν είναι η motherboard. Ανοίγω το κουτί. Μου δίνει ένα σάτα. Α, τους γύφτους, ρε. Βρε, βάλτε 2-3, βρε. Πω, λες και είναι κόστος. Κάτσε να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Α, έχει αυτό που θα το χρειαστούμε. Το Rear I.O. Panel. Ανατριχιάζεται τώρα με τα αγγλικά μου, το ξέρω. Είναι ανατριχιαστικά η αλήθεια είναι. Και αυτό που θα χρειαστούμε σίγουρα είναι το μοναδικό. Εντάξει, αντικειμενικά δεν χρειάζεται να το έχετε. Αλλά τις περισσότερες φορές είναι χρήσιμο γιατί τουλάχιστον έχει τους οδηγούς για να βάλεις τους Ethernet drivers κτλ. Ανάλογα με το λειτουργικό. Οπότε ίσως είναι το μοναδικό CD οδηγών, συσκευή, υπολογιστή που χρειάζεται και δεν πρέπει να το πετάξετε έτσι boomerang. Χρειάζεται, καλό είναι ρε παιδί μου, έχει και κάτι άλλο εδώ. Δεν μας απασχολούν όμως αυτά.
αυτό που μας απασχολεί, το καλωδιάκι θα το χρησιμοποιήσουμε και αυτό, είναι η motherboard, η οποία είναι αυτή, είναι ομορφούλικια, έτσι, η αντιστατική σακούλα είναι αυτή, και αρχίζω τώρα και σπάω νεύρα στους όσοι τύπους λένε, φοραγάντια, έτσι τρελαίνω να σας πω λίγο τα νεύρα. Τρελαίνομαι δηλαδή, τρελαίνομαι έτσι. Αφήνω λίγο αυτό στην άκρη για να το βάλω σωστά πάνω. Πού είναι τα γάντια μου, το βραχιόλι μου. Τι κάνει γα! Αν χαλάσει θα το πληρώσω. Αλλά δεν χαλάει, αυτό είναι το θέμα. Δεν χαλάει ποτέ. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, εντάξει, αστειεύομαι. Έχετε δίκιο πολλές φορές που κάνετε παρατηρήσεις σε κόσμο, επειδή μου μην το πιάνεις έτσι, μην το πιάνεις αλλιώς. Αλλά καμιά φορά όταν είμαστε και υπερευαίσθητοι, πιο εύκολα χαλάνε, να το ξέρετε. Νομίζω ότι στους πολύ ανέστητους δεν χαλάνε οι συσκευές, οπότε προσπαθήστε να είστε όσο πιο ανέστητοι γίνεται. Τι έχουμε? Έχουμε μια μαύρη motherboard, ATX Form Factor, είπαμε λοιπόν. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 SATA, 3 εδώ. Το μεγάλο μας το καλωδιάκι για το ρεύμα, 4 θέσεις για τις RAM. Εμείς θα παίξουμε σε dual channel, θα παίξουμε στις 2 δηλαδή, όχι σε όλες. Έχουμε και ένα future proof, πώς μιλάω έτσι ρε γαμώτο τα ελληνικά, για το μέλλον τέλος πάντων, 2 θέσεις ακόμα που ενδέχεται να τις χρειαστούμε. Εδώ είναι το M3 Plus socket μας, οι ψύκτρες μας εδώ, για το chip εδώ, τα πάντα. Έχουμε 1-2 θέσεις PCI Express 3, οπότε μπορεί να υποστηρίξει SLI και τα λοιπά. Όχι, εδώ έχουμε PCI Express 2, κύριοι. Εντάξει, αυτό θα ήθελα λίγο να το τονίσουμε. Τι άλλο μπορούμε να παίξουμε εδώ? Να παίξουμε σε εδώ πίσω, έτσι. Το βλέπεις? Τι έχουμε, να τις δούμε. 2 USB 3, 4 USB 2, PS2 εδώ. Οκ, okay. Δεν ξέρω ακόμα γιατί τα χρησιμοποιούμε αυτά. Και μια πάρα πολύ απλή, πολύ απλό πάνελ ήχου με τα απολύτως απαραίτητα. Δεν έχω κάτι από εδώ να δείξω, θα χρειαστώ όμως τον επεξεργαστή στην άκρη. Αυτός είπαμε είναι ο μπάντας. Πού ήταν? Μακέρωσέ το. Λοιπόν, αυτό, μισό λεπτό λίγο. Αυτά είναι που χρειαζόμαστε. Αυτό η αλήθεια είναι ότι είναι θέμα. Το πρόβλημα που έχουν οι επεξεργαστές της AMD είναι ότι οι μανίσκες αυτές οι ψύκτρες κάνουν υπερβολικό θόρυβο και είναι για τα πανηγύρια. Κάνουν δουλειά, αλλά πραγματικά σου σπάνε το κεφάλι. Οπότε το μοναδικό που θα πρόσθετα εγώ στο build, στο μέλλον, είναι να πάρω με 20-30 ευρώ μία σοβαρή ψήξη, όχι υδρόψυξη τα λοιπά, μία σοβαρή αερόψυξη που τουλάχιστον δεν κάνει τόσο θόρυβο. Αυτά κάνουν πάρα πολύ θόρυβο. Αυτό είναι το CPU μας. Ο CPU μας είναι ο CPU. Το ξέρεις? Το εδώ. Επίσης ένα τρελό κόλλημα της AMD, και θα ήθελα κάποια στιγμή στο μέλλον να αλλάζει. Η Intel το άλλαξε. Τα πινάκια στους επεξεργαστές πάνω πρέπει να είναι θηλυκά. Εδώ τα βλέπουμε αρσενικά, ας μου επιτραπούν οι εκφράσεις, έτσι, είπαμε. Στους Intel επεξεργαστές στα socket, τα πινάκια είναι εδώ, στο socket. Okay. Και εδώ είναι απλά flat επιφάνειες με μεταλλικές χάλκινες. Τι υλικό είναι αυτό ακριβώς? Επίχρυσα, sorry. Ευχαριστώ Καρατζά για τη διόρθωση. Και μου τη δίνει, γιατί τώρα εδώ ας πούμε μπορείς να πάει να βάλεις, μπορεί να τον κάνεις κάποια ζημιά, να στραβώσεις κάποιο πινάκι και μπορεί να έχει θέμα. Έλα όμως πιο κοντά γιατί δεν βλέπω, γεράσαμε. Το βελάκι στο βελάκι. Το βελάκι στο βελάκι. Εδώ. Έτσι. Θέλει πάρα πολύ προσοχή παιδιά. Να μην αναπνέεις καθόλου. Τώρα δεν ξέρω τι δεν κάνω σωστά. Και δεν μπαίνει το βελάκι στο βελάκι ρε φίλε. Κάτι εγώ δεν κάνω σωστά ρε. Βελάκι, βελάκι. Ρε λες. Παντού έχει βελάκι ρε παιδιά. Θα το πάω έτσι. Με βάση τα τέτοια. Εδώ είναι παιδιά το σωστό. Έτσι.
Οχ, σπάσαν όλα. Όχι, ρε χαζέ, αυτό είναι. Και ας τελειώνουμε και με την ψήξη, να βάλουμε και αυτήν. Έχει πάνω έτοιμη πάστα δικιά του. Θα έβαζα τώρα τις δικές μου, τις καλές που έχω, αλλά σε αυτή την ψήξη πραγματικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπει τέτοιο πράγμα. Αυτό πρέπει να μπει έτσι. Σωστά. Και θέλει να το σμπρώξουμε. Κοιτάξτε τι θα γίνει τώρα. Μαγικό είναι. Είναι πιο απλό, δεν γίνεται. Το σμπρώχνεις έτσι. Και κάνεις αυτό. Έτοιμο. Α, εντωμεταξύ αυτό πρέπει να έκανα λάθος. Α, όχι, εντάξει, καλά είμαστε. Βάζουμε και το CPU εδώ, το ρεύμα του. Και είμαστε κομπλέ. Αυτό το καλώδιο εγώ, εμένα μου τη δίνει. Μετά, Άλεξ, να μου θυμίσεις. Mm-hmm. Με κάτι ζυπάκια λίγο να το πιάσουμε. Εντάξει, okay. Στην πορεία όμως. Πάμε να μείνε. Μιας και είμαστε εδώ, να βάλουμε και τις μνήμες. Εδώ. Εδώ. 8GB είπαμε είναι αυτές. Kingston HyperX σειρά. Είναι αρκετά καλά χρονισμένες. Είναι στα 1866MHz. Η motherboard αυτή υποστηρίζει. Περίμενε, α, είχε και αυτοκόλλητα. Ψσσ, αρρώστια είσαι ρε Kingston. Υποστηρίζει η motherboard μέχρι και πόσα είναι, 2000 με overclock. Εντάξει, οπότε είμαστε κουμπλέ. Θα τις βάλουμε, να μην τα ξαναλέω. Άντε μωρά, θα τα ξαναλέω γιατί υπάρχει κόσμος που τα βλέπει πρώτη φορά. Για να κάνετε dual channel, εφόσον το υποστηρίζει η motherboard σας και η μνήμη σας, θα πρέπει να τις βάλετε στο ίδιο χρώμα. Εδώ βλέπουμε δύο μαύρες και δύο γκρι. Οπότε όπου και να το βάλετε, εφόσον έχουμε δύο ντυμάκια, κάτσε να το βγάλω και το άλλο, όπου και να το βάλετε, να το βάλετε στο ίδιο χρώμα. Οπότε δημιουργείται dual channel, που σημαίνει ότι οι μνήμες σας με πολύ απλά ελληνικά συνεργάζονται πολύ καλά και, και αποδίδουν πολύ πολύ καλύτερα σε dual channel διάταξη. Αυτές είναι DDR3, έτσι να το τονίσουμε αυτό. Εγώ θα τις βάλω στα δύο γκρι για να είμαι όσο πιο μακριά γίνεται από τον επεξεργαστή. Δεν υπάρχει και ουσιαστικός λόγος που το κάνω αυτό, απλά έτσι το λέω. Να μπουν στα δύο γκρι και όχι στα δύο μαύρα. Το θέμα είναι να μπουν στο ίδιο χρώμα. Λοιπόν, αυτό. Έκαναν τα δύο κλικ τους και είναι κομπλε. Πάμε στα υπόλοιπα. Κάτι σημαντικό για να μην έχουμε παράξενα σχόλια. Η πλατφόρμα AM3 Plus για τις motherboards σε αυτή την κατηγορία τιμής που παίζουμε εμείς, κοντά στο 80, για τις motherboard μιλάω πάντα, σπάνια θα βρείτε πλατφόρμα που υποστηρίζει PCI Express 3. Νομίζω ψάχνοντας βρήκα μόνο μία motherboard της Asus, Sabertooth, δεν θυμάμαι τώρα πώς τη λέγανε, η οποία υποστήριζε AM3 Plus και υποστήριζε PCI Express 3. Όσο και το έχει bottleneck και τα λοιπά, ψάξτε το, δεν έχει bottleneck. Άντε το πολύ, το performance difference που λένε όλοι, να είναι στο 1-2%, όχι παραπάνω. Και για μια κάρτα όπως αυτή, εδώ, μια PCI Express 2x16 θύρα, είναι υπέρ αρκετή και θα δώσει όλο της το performance. Οπότε αφήστε τα πολλά νούμερα και τις, πώς θα το πω τώρα, τους άγραφους κανόνες και δείτε την ουσία. Η ουσία είναι ότι αυτή εδώ η motherboard με το PCI Express 2x16 είναι υπεραρκετή για αυτή την κάρτα. Όχι μόνο για αυτή, είναι για όλες τις κάρτες είναι υπεραρκετό. Έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι. Και μιας και μιλάω για κάρτες, θα πάω σε αυτήν εδώ την καρτούλα να την ανοίξω. Μαχαίρι, γιατί δεν έχουμε εμείς αυτό το σπίτι. Είναι το τέτοιο των unboxing και δεν έχουμε μαχαίρι, φίλε. Αλλά είμαστε τόσο badass που τα κάνουμε με τα χέρια, ρε. Καταλαβες. Είναι αυτό, αυτό, έλα παιδί μου, έλα, μπράβο. Αυτή είναι λοιπόν η αγαπημένη 360 κάρτα. Έλα, θα τη βγάλω από το κουτί και μετά, κλείσε. Αυτή λοιπόν είναι η Asus, η Asus R7-360. Μία πολύ καλή κάρτα για τα λεφτά της. Κοστίζει κοντά στα 120-130 ευρώ. Δεν θα πω πάρα πολλά πράγματα για αυτή, πέρα των εξής. 2GB GDDR5 μνήμη, συνδεμένη σε ένα memory bus 128 bit.
Ο χρονισμός της είναι στα 1050 περίπου MHz, κοντά στα 96 GB per second το memory bandwidth, δεν υπάρχει PCB, συνδέεται εδώ στο πλάι λίγο ανάποδα, στο πλάι, στο πίσω μέρος, για να είμαι πιο ακριβής, σε ένα εξάπινο καλώδιο με το τροφοδοτικό. Χρειάζεται περίπου 100 Watt είναι το TDP της και είναι ένα νούμερο πάρα πάρα πολύ καλό. Τι άλλο έχω να πω? Ναι, το chip της είναι το γνωστό, το Bago Pro chip της AMD με τα rebrands, καταλαβαίνετε. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό, σημασία έχει ότι είναι μια καλή κάρτα. Θα σας δείξω λίγο και ας μην τα βγάλω. Έχουμε δύο DVI, ένα DVI-I και ένα DVI-D, μια HDMI και μια DisplayPort. Η συγκεκριμένη κάρτα τώρα, στα πολύ γρήγορα, είναι μια κάρτα που σε 1080p θα σας βγάλει 25 με 35fps σε όλα τα παιχνίδια, μεταξύ medium και high settings. Για παράδειγμα, Battlefield 4, 1080p, high settings, 30fps σίγουρα, 35fps. Witcher 3, medium settings, 1080p, κοντά στα 30fps. Τώρα σας μιλάω για βαριά παιχνίδια, δεν μιλάω τώρα για παιχνίδια τύπου Bioshock Infinite και τέτοια που θα βγάλετε 70 και 80 frames. Παίζει τα πάντα. Αυτή τη στιγμή παίζει τα πάντα σε medium settings 1080p. Εντάξει, οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή κάρτα για τα γραφικά της, για τα λεφτά της. Δεν έχω κάτι άλλο να πω για αυτή, να μην τρώω και πάρα πολύ χρόνο. Πάμε σιγά σιγά να τα βάζουμε στο κουτί όμως. Τώρα τι, να σας δείξω το σκληρό δίσκο και τον SSD? Άντε, ας δείξουμε και τον SSD, μωρέ, δεν βαριέται να μην λένε Αυτός είναι ο γλυκούλης, ο ομορφούλης, μεταλλικούλης, ο βαρούλης. Τι ελληνικά είναι αυτά, ρε? Vector 150 της OCZ, ένας πάρα πολύ καλός SSD. Τον χρησιμοποιώ εγώ και είμαι πραγματικά πάρα πολύ ικανοποιημένος. Έχει κοντά στα 550 και 530 write και read αντίστοιχα speeds. Υποστηρίζει trim. Μιλάμε για MLC memory, flash memory. Τι άλλο, AES 256 bit το encryption. Πολύ γρήγορος, πολύ αξιόπιστος, δεν με έχει προδώσει εμένα ποτέ, ούτε κολλήματα ούτε ιστορίες, τα υποστηρίζω όλα μια χαρά, όμορφα και ωραία. Οπότε ναι, ένας πάρα πολύ καλός SSD. Γι' αυτό το σύστημα είναι πάρα πολύ καλός SSD και βαρύς, αυτός είναι ο SSD. Και τι να σας δείξω, να σας δείξω αυτό από κοντά, θέλετε αγάπη? Αυτό θέλει... Νεκρός βρέθηκε. Unboxer. Unboxer. Κατά τη διάρκεια του. Λοιπόν, άντε σας το δείξω, μωρέ, για να μην λέτε. Αυτό. Κοιτάξτε τι όμορφος είναι. Μ' αρέσει που πλησιάζεις και τα δείχνεις. Έλα. Τι, δεν έχουν δει σκληρό δίσκο? Τέλος πάντων. Αυτός είναι, παιδιά. Με 64 MB cache. Πολύ προχωρημένα πράγματα. 1 TB blue. Ωραία, πάμε να τα βάλουμε σιγά σιγά μέσα στο κουτί τους. Κοιτάξτε τώρα τι θα σας δείξω. Αυτά είναι πολύ μαγικά, μην τα πείτε σε κανέναν. Τα μαθαίνετε μόνο εδώ στους Unboxholics. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε είναι πού βάζουμε αυτά τα, τις βιδούλες, τους πάτους, τους μεταλλικούς, για να κάθεται η motherboard. Παιδιά, ανατρίχιασα. Πάντα κατά προσέγγιση τα βάζω, έτσι, δηλαδή που δεν ψαχνόμουν. Ανατρίχιασε γιατί μου τα εξηγεί στο κουτί πάνω. Έλα, δει λίγο να δεις. Σου λέει, εδώ ο Άλεξ, σου λέει Micro ATX. Φαίνονται, στο περίπου. Στο περίπου. Και σου λέει ποιες τρύπες πρέπει να γεμίσεις για τα Micro. Εμείς είμαστε ATX, που σημαίνει ότι πρέπει να βάλουμε στην A, B, C, D, E, F, J, K και L. Ανατρίχιασα, μα το Θεό. Στο B έχουμε, στο E έχουμε. Τι θέλει? Στο, ας πάμε από την αρχή, στο A, θέλει εδώ. Εδώ. Αυτά εννοείται θα τα σφίξω πριν κάνω. Θέλει, κάτσε να τα βγάλω όλα έξω. Ανατρίχιασα, ρε, μια ζωή είχα πρόβλημα, ρε, μια ζωή. Πάντα έβαζα τη motherboard, έβλεπα που έχει και που χρειάζομαι. Χρειάζεται στο F, εδώ.
χρειάζεται στο i. Όχι, δεν χρειάζεται στο i. Είπαμε j, k, l. K, k και α, l ρε, τι i. Χρειάζεται βέβαια. Εδώ, εδώ, έτσι, έλα. Πολύ ανατριχιαστικά πράγματα, έτσι. Πρέπει να έχετε ανατριχιά ολόκληρη. Το ξέρω, ναι, ισχύει. Χρειάζεται εδώ, οπωσδήποτε, θεωρώ. Και για να υποστηρίζει δύο ρεσάκι χρειάζεται σε όλες τις εξωτερικές και σε μερικές εσωτερικές. Στην F. Μ? Έτσι λειτουργεί το πράγμα. Και στις υπόλοιπες, σφίγγω εγώ και έρχομαι. Απλά ήθελα να σας δείξω αυτό εδώ. Γιατί εγώ μια ζωή είχα θέμα. Και μετά από 20 χρόνια λοιπόν, ανακάλυψα ότι πάνω στα κουτιά λέει που πρέπει να βάλεις ακριβώς έτσι με απλά ελληνικά. Απλή γλώσσα, απλή διάλεκτος. Έχω βάλει τρεις πάτους παραπάνω, αλλά θα τους αφήσω, δεν τους κρυβιδώνω τώρα. Τώρα ήρθε η μεγάλη, όχι, πριν τη μεγάλη στιγμή, πρέπει να βάλω αυτό, μην το ξεχνάμε. Το Rear IO, αυτό πάει έτσι, εδώ. Θέλω να κοπώ λίγο, ρε. Να το. Το βάλαμε τη μία. Εντάξει, δεν υπάρχει, ρε. Και χωρίς αιμορραγία. Τεράστιος, ρε. Και χωρίς αιμορραγία. Και να δω τα χέρια μου. Έχω 5 δάχτυλα και 5, 10. Οκ, καλά είμαι. Λοιπόν, έφτασε η μεγάλη στιγμή. Βαφτίζω το δούλος του Θεού. Gigabyte 970. S976. Πώς το λέει το. DS3P. DTR3. Εδώ, βλέπετε ότι έχω βάλει 3 παραπάνω εδώ. Εντάξει. Βάζω πολύ παραπάνω από ό,τι πρέπει, ρε. Σαν το φαγητό ένα πράγμα. Βάζω στο πιάτο και ας μην χρειάζομαι. Εδώ θα το προσπαθήσω να το βάλω όλο με τη μία, ρε, έτσι. Το έχω πει δεκάδες φορές, αλλά θα το ξαναπώ άλλη μία φορά. Καρατζά, εδώ. Εδώ. Όχι, εδώ εννοώ σε μένα. Γιατί σε βλέπω κάτι πήγαινες προς τα πίσω. Αυτά χρειάζονται όλα για να κάνει σωστή... Πώς το λένε, πες το. Διάταξη κατανομή. Όχι. Με το ρεύμα της, ρε. Να γιώνει σωστά. Αυτό εννοώ. Εντάξει, δεν νομίζω ότι τώρα τους ενδιαφέρει να βάλω, ρε φίλε, όλες τις βιδούλες. Πάτε ένα pause και ερχόμαστε. Λοιπόν, ώρα για το τροφοδοτικό. Επειδή η Cooler Master έκανε πουτανιά και έχει semi-modular τροφοδοτικό στα 750. Semi-modular σημαίνει ότι είναι έτσι και έτσι η modular. Δεν είναι και πολύ, πολύ καλό modular. Όχι. Εννοεί δεν είναι και πολύ modular. Δεν είναι fully modular. Δηλαδή να βγαίνουν όλα τα καλώδια. Τα βασικά καλώδια του ρεύματος για τον επεξεργαστή, για τη motherboard και την κάρτα γραφικών είναι, όπως βλέπετε, ενσωματωμένα. Τώρα εμείς τι θέλει. Θέλει αυτό εδώ. Να το, έτσι είναι το σωστό, ώστε αυτός ο ανεμιστήρας να είναι στο κάτω μέρος και να παίρνει τον αέρα. Αλλιώς δεν έχει νόημα να παίρνει από μέσα, να παίρνουμε απ' έξω θέλουμε. Έτσι είναι το σωστό. Το σμπρώχνουμε. Τα αφήνουμε αυτά για την ώρα έτσι λίγο εδώ. Και βιδώνω τσάκα τσάκα. Δεν θέλει ούτε να το πολυσφίξετε ούτε τίποτα. Εγώ αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθώ στα builds. Δηλαδή πρώτα βάζω. Περίμενε γιατί αυτό θέλει τώρα. Πω πάρα πολύ σταθερό χέρι, αλλιώς θα μου πει. Θέλει πάρα πολύ σταθερό χέρι. Λίγο να μην μιλάμε λίγο. Έλα φίλε που λες. Βάζουμε και τη βιδούλα στο τροφοδοτικό. Να τις βάλω όλες τώρα. Έλα μετά μου ρε θα τις βάλω τις πολλές. Θα βάλω τώρα δύο. Για να μην περιμένουν τα παιδιά και βαρεθούν και που. Εντάξει, δεν λένε τίποτα. Καημένοι κάθονται, βλέπουν, αγαπάνε, στηρίζουν. Τους έχω κάνει τέρατα λίγο. Έτσι. Έλα, δεν θα τις βάλω τώρα όλες. Θα τις βάλουμε στο τέλος. Για να μην. Πάω να βάλω λίγο τα καλώδια και μετά. Τώρα, τι κάνουμε. Η σωστή κίνηση, η καλή κίνηση είναι να σηκωθεί αυτό.
έτσι. Αυτή δεν την θέλουμε για την ώρα εδώ. Κλείστε να την GoPro. Να ανοίξουμε το πίσω το καπάκι ώστε να στείλουμε από τώρα τα καλώδια σωστά για να έχουμε και καλό cable management, όχι τίποτα άλλο. Okay. Για κανέναν άλλο λόγο. Και ένα ακόμα εδώ. Καλό είναι τώρα να γίνουν, πριν αρχίσει και μπαίνει κόσμος στο κουτί. Από κόσμος από hardware εννοώ, έτσι. Τα στρομφάκια θα μπουν. Ευτυχώς έχουμε την επιλογή να τα στείλουμε από εδώ. Έτσι όμορφα. Βλέπεις τίποτα, ναι. Έχει λίγο σκοτάδι, αλλά φαίνεται τι κάνεις. Αυτό. Τα στέλνω όλα από εδώ λοιπόν, τα καλώδια. Έχω μία μανία, για να τα ξεχωρίζω, τα βάζω όλα να κρέμονται και να λέω έτσι εδώ, να νιώθω ότι δεν θα μπερδευτούν με άλλα καλώδια. Είναι μία ψύχωση παράξενη που έχω, τέλος πάντων. Τι θα χρειαστούμε τώρα. Λοιπόν, έλεγα πριν μας διακόψει η κάρτα ότι χρειαζόταν να γεμίσει ξανά, ρε παιδί μου, να κάνεις φορμά την κάρτα γιατί γέμισε κτλ. Πιστεύω καταλάβατε τι είπα. Τι χρειαζόμαστε από ρεύματα. Χρειαζόμαστε ένα για τον SSD SATA και ένα για τον HDD, εδώ το αφήνω στην άκρη. Και αυτό. Δεν έχουμε άλλη συσκευή που χρειάζεται, ρε παιδιά. Οπότε αυτά τα δύο δεν τα χρειαζόμαστε, τα αφήνουμε στην άκρη. Τα πετάμε. Με ένα καλωδιάκι κάναμε τη δουλειά μας. Έτσι όπως το σκέφτομαι τώρα. Ναι, όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ναι. Ωραία, οπότε τώρα έτσι όπως είμαστε, εδώ, είμαστε έτοιμοι για να τοποθετήσουμε. Ας το πάνω σε αυτά τα καλώδια, δεν παθαίνει τίποτα. Ωραία, είμαστε έτοιμοι για να τοποθετήσουμε την κάρτα γραφικών, αλλά επειδή ξέρω ότι αυτά είναι για πολύ ξύλο, θα τα βάλω τώρα, πριν πάω για την κάρτα γραφικών. Και αυτά έχουν ως εξής. Είναι τα USB και η ήχη μπροστά. Αυτό εδώ είναι για το USB 3 και έχει θύρα θέση, να το πω καλύτερα, η motherboard. Έτσι τα καλώδια, γιατί με πιάνει το CD μου. Αυτό έτσι θα έρθει εδώ, αλλά δεν θα το πάω έτσι, θα το φέρω από κάτω όμορφα και ωραία. Μισό λίγο, θα το σηκώσουμε. Θα το φέρω από εδώ. Μπορώ και από την πιο πάνω. Μισό. Από την πιο πάνω. Από εδώ κάτω. Και έτσι. Προσπαθήστε να κερδίζετε όσο δυνατόν τις αποστάσεις. Οπότε τώρα βλέπετε ότι έρχεται από πίσω-πίσω. Δεν μας πιάνει χώρο μέσα στο μηχάνημα το καλώδιο. Καρφώνεται εδώ και είναι έτοιμο και χάθηκε. Το βάζω έτσι και λίγο με πίεση από εδώ και τελείωσε. Και χάθηκε το καλώδιο και δεν περνάει από πουθενά. Το ίδιο θα συμβούν και με αυτά και με όλα τα υπόλοιπα βασικά από τα USB. Αυτά δηλαδή θα περάσουν όλα έτσι εδώ. Εδώ. Και εσείς μπορείτε να έρθετε απευθείας από κάτω. Έτσι. Αφήνω εδώ. Φέρε και τα USB μου και τα audio από εδώ για να το πλαγιάσω σωστά. Ωραία. Και έχουμε όλα τα καλώδια λοιπόν να έρχονται από κάτω και εδώ έχουμε ένα USB. Αυτό είναι το audio. Έχουμε ένα USB. Εδώ λίγο θα μας ζωρίσει το τροφοδοτικό, αλλά δεν πειράζει. Το ένα USB έρχεται έτσι. Το βάζω σωστά γιατί μπορώ και είμαι απίστευτος τύπος, συγκλονιστικός γενικότερα. Άλεξ, καλά είσαι εσύ εκεί. Ναι, βολεύεσαι, εντάξει, αναπαυτικά, κάθεσαι. Όχι, όρθισουμε. Δεν πειράζει. Και δεν με απασχολεί. Και το audio το οποίο πρέπει να φτάσει εδώ και φτάνει, αν το περάσω έτσι από εδώ κάτω. Φτάνει όμορφα και ωραία. Θα βάλουμε, ποιο να βάλουμε. Όχι και τα δύο, θα βάλουμε το HD audio. Γιατί έχουμε περάσει την επόμενη γενιά αυτού του πλανήτη. Ωραία. Αυτό θα το σφίξουμε εδώ πίσω. Χρειάζομαι λίγο φραπέ, θα πνιγώ.
Τέλος πάντων, εδώ είμαστε καλά και αυτά εδώ, τα καλωδιάκια, χρειάζεται να δείτε τις ενδείξεις που έχουν, που έχει πάνω η motherboard. Απλά τώρα εγώ θα πρέπει να κάνω, πραγματικά θα πνιγώ, ρε. Σκόνη. Χάνομαι. Τελείωσε ο φραπές. Το έχω. Με ματιάξατε. Βλέπετε, λες, τι τέλειος είναι αυτό. Τι έχουμε. Άλεξ, τα βλέπουμε εδώ. Ναι. Έλα, ξέρεις τι, για να μην τους παιδέψουμε τώρα και παρακολουθούν μια ώρα. Αυτά τα πραγματάκια είναι για τα κουμπάκια και τις λιχνίες του σκληρού δίσκου. Εδώ πέρα στο πλάι δεν χρειάζεται να ανοίξετε καν το manual της motherboard. Εδώ στο πλάι σου λέει ότι, ξέρω εγώ, μπαίνει το switch, μπαίνει το reset, μπαίνει, ξέρω εγώ, το audio, το HDD LED κτλ. Έρχεσαι, τα βάζεις στις θέσεις που πρέπει και συνεχίζουμε. Λοιπόν, όσο ο Άλεξ ήταν τουαλέτα για πιπί του, εγώ έβαλα, δείξε αν θέλεις, Άλεξ, εδώ, εγώ έβαλα το 24-πίνο εδώ για το ρεύμα, το πέρασα από κάτω για το ρεύμα για τη μητρική και έβαλα και αυτό εδώ το από πάνω, το πέρασα, το βλέπετε, το ρεύμα για τον επεξεργαστή. Και τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε είναι... όταν δουλεύεις παίρνεις πάντα την φάτσα Al Pacino. Γιατί και το με. Όταν δουλεύεις έτσι κάτω, γιατί και το με. Κάπως έτσι. Λοιπόν, η κάρτα είναι έτοιμη να εισχωρήσει ιστάς μητρικάς. Ιστά μητρικάς. Άνοιξα εδώ τα δύο σλότ που χρειάζεται. Είναι δύο σλότ ο χώρος που χρειάζεται αυτή η κάρτα. Πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Άρε μπονάτσε. Θεέ. Λοιπόν, παίρνω το μικρούτσικο τώρα, το κατσαβίδι. Τους είπες όλους μπονάτσο μικρούτσικο. Της εποχής. Πετυχημένο. Ήτανε καλό. Να σε ρωτήσω κάτι. Γεννήθηκες έτσι αστιάτορας ή έγινες στην πορεία όταν μεγάλωσες? Όταν πήγα στο μοξχόλης. Ήταν καλή η ατάκα σου. Θα την πάρω ως προσβολή. Λοιπόν, και αυτό που χρειάζεται τώρα αυτή η μητρική είναι ένα εξάπινο να έρθει εδώ. Παπ! Καρφώθηκε. Αυτό δεν θα το ήθελα κάπως να τρέχει, αλλά σίγουρα όχι από μπροστά. Το βάλω έτσι, θα το κρύψω και μετά, εντάξει, θα δούμε στην πορεία. Έτοιμη και η κάρτα, κύριε. Αυτό που μένει τώρα είναι να βάλουμε... Πώς φέρομαι έτσι στο hardware, παιδιά. Σας είπα, θέλει χαλαρά πράγματα. Δεν θέλει έτσι να αγχώνεστε. Εν τω μεταξύ, πριν έλεγα για ένα καλώδιο. Δύο, βρε, έχουν τα παιδιά. Αμέσως να τους κακολογήσεις. Απευθείας να τους κακολογήσω. Όχι, ρε χαζέ. Μια χαρά είναι η Gigabyte. Λοιπόν, πού θα τους βάλουμε τους σκληρούς? Τον SSD θα τον βάλουμε εδώ. Έχει θέση έτοιμο, γιατί η Cooler Master ξέρει, η Cooler Master μπορεί. Τον ένα θα το συνδέσουμε λοιπόν εδώ. Όλες αυτές οι θύρες είναι 6 Gigabit per second, εδώ, έτσι. Το βάζω από εδώ, θα πάει βέβαια από την κάτω πλευρά, θα το κάνω ύπουλα, απλά τα βάζω τώρα για να σηκωθεί το κουτί. Και το άλλο θα το βάλω από εδώ και ένας HDD θα έρθει και θα κάτσει σε αυτό το σημείο. Ευκαιρία είναι να τον ζεσταίνουμε, να τον κρυώνουμε κιόλας από τον... ανεμιστήρα μπροστά. Επανέρχομαι, πάω να φέρω τους σκληρούς μου δίσκους στον αποθηκευτικό μου χώρο. Γρήγορα! Αυτό που ξέχασα να κάνω και πρέπει να μπει είναι οι ανεμιστήρες. Θα τους βάλω όλους τώρα. Αυτό εδώ έχει και adapter, σου δίνει σε περίπτωση που δεν έχεις θέση ή όρεξη να τα βάλεις πάνω στην motherboard, να τα βάλεις πάνω στο τροφοδοτικό. Επειδή όμως εμείς έχουμε ελεύθερο χώρο, πού να τα βάλουμε κάπου εδώ κοντά έχουμε. Ίσο λίγο να δω. Πού έχουμε, ρε παιδιά, πούντες, να τις. Έχει μία εδώ, αλλά νομίζω ότι έχουμε κι άλλη. Και από εδώ κάτω. Όχι, έχει και κάτω. Αλλά δεν πειράζει, το τηλέφωνο παρακαλώ να μην χτυπάει, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί να μας πιάσουνε. Εδώ. Εδώ θα το βάλω, όμορφα και ωραία.
θα μπει ο ένας ανεμιστήρας, θα τα φτιάξω αυτά, δεν θα τα βλέπετε έτσι άσχημα, μην αγχώνεστε, μπορεί να τα στείλω από πάνω, αν μπορούμε να τα στείλουμε από πάνω, κάτι θα κάνουμε. Μπορεί και έτσι να τα έχουμε, θα δούμε, αυτά θέλουν σημάζεμα, αλλά δεν θέλω να σβρώχνουν τις RAM. Εντάξει, οκ, okay, εύκολο είναι αυτό, θα δούμε, μήπως δεν βρίσκω και καμιά κάρτα ρε παιδιά και χάνομαι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, ένας ανεμιστήρας είναι αυτός εδώ πίσω που χρειάζεται επίσης να τοποθετηθεί, αλλά και αυτόν θα τον στείλω έτσι και μάλιστα ξέρω και θέση που θα μπει εκεί πέρα, όμορφα και ωραία. Το τηλέφωνο δεν έχει σταματήσει, ρε. Το δικό μου είναι τόση ώρα αυτό. Τόσο πολύ με αγαπάτε και μην παίρνει το όλο τηλέφωνο, ρε. Λοιπόν, αυτό θα το στείλω από εδώ. Εδώ, Άλεξ. Και έχω και θέση έτοιμη, η οποία είναι αυτή εδώ κάτω. Έτσι. Εδώ. Να το. Οπότε πώς έχουμε. Έναν πολύ μεγάλο ανεμιστήρα εδώ και έναν εδώ. Τους δώσαμε και τους δύο τους ανεμιστήρες. Πάμε για τους SSD. Για τον SSD. Εδώ έλεγα ότι η Cooler Master έχει κάνει μια πολύ ωραία μαγιά. Όχι αυτό, το μικρό θέλω. Έχει κάνει μια πολύ ωραία μαγιά και σου τους δίνει τους SSD αν θέλεις. Μπορείς να τους βάλεις και εδώ. Σου δίνει όμως θέση να βάλεις τον SSD ξεχωριστά και μάλιστα χωρίς να χρειάζεσαι κάποιο πώς το λένε αυτό. Ξέρετε, θήκη ρε παιδί μου, μεταλλική θήκη. Έχω εγώ τη SSD, είχε μέσα ο σκληρός, αλλά δεν χρειάζεται. Γιατί θα έρθεις και θα βάλεις εδώ τον SSD. Ο SSD λοιπόν, για να κάτσει εδώ, χρειάζεται και τις βιδούλες του, τις οποίες τις ανακάτεψα με το άλλο εγώ, αλλά θα τις βρω όλες. Έρχομαι. Θέλω μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Λοιπόν, πούντος, εδώ είναι. Ο SSD. Μην τις χάσουμε, εδώ και τις τέσσερις. Θα το βάλουμε, πού να το βάλουμε, πάνω ή κάτω, Άλεξ? Κάτω. Πάνω δηλαδή. Εδώ, τις βλέπεις τις τρυπούλες. Πιστεύω ότι το έχω ρε παιδιά, Κατάλαβες τι θέλω να κάνω, έτσι. Το έχω. Το έχω ρε τρελέ, πολύ μπροστά ρε. Θέλω να ρωτήσω τη μάνα μου, γεννήθηκα έτσι? Γεννήθηκα γαμάτος ή στην πορεία ρε παιδί μου κι εγώ έγινα? Δεν ξέρω. Μάλλον το πρώτο. Λοιπόν, βίντεο σε αυτό. Τι λέει, σας πως είναι η Κυριακή σας? Την προηγούμενη φορά με λέγατε Μάντι ή Σερισάκη. Όχι παιδιά, Έλληνας. Ξέρω τι κάνει Έλληνας την Κυριακή το πρωί. Βγήκε χθες, σηκώθηκε σήμερα αργά, άνοιξε να δει το YouTube, τα μηνύματα, σκάσανε μύτη εκεί τα post, αυτά, ιστορίες, χαμός. Οπότε, ναι. Δεν χρειάζεται να σε μάντης. Το βίδωσα για τα 4 όσο μιλούσα. Μα τέλος πάντων, πόσο τηλεοπτική εκπομπή έχουμε γίνει? Μήπως να το σταματήσουμε αυτό που κάνουμε? Βιδώθηκε τέλεια, τέλεια. Δεν βιδώθηκε τέλεια, θέλει λίγο να το σφίξω από εδώ. Αν και δεν έχει μηχανικά μέρη, ο SSD δεν παθαίνει τίποτα, flash είναι. Χτυπάτε τον κιόλας αν θέλει, τόσο δουλεύει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό εμένα μου αρκεί. Ας έχει λίγο τέτοιο. Εμένα μου αρκεί. Αλλά επειδή έχω σπαστικούς κάτω στα comments. Βίδωσε το καλά ρε. Το βίδωσε καλά ρε. Ποιο νομίζεις ρε? Τους έχεις κάνει τέρατα. Σχιζοφρενείς. Μιλάω μόνος με τον εαυτό μου. Λοιπόν, έτσι θέλουμε για να φεύγουν τα καλώδια από πίσω. Έτσι. Βιδώνουμε και αυτό. Μπορείς να βάλεις πρώτα το SATA. Ποιο? Το καλώδιο. Δεν χρειάζεται. Θα το βάλω μετά από πίσω. Φίλε, έχεις δίκιο. Πολύ. Έχεις δίκιο. Τι συζητάμε τώρα? Απλά για να μην περισσεύει καλώδιο, θα το φέρω έτσι ύπουλα από εδώ. Θα το τοποθετήσω. Α, όμως τώρα θα έχουμε θέμα. Α, όχι, δεν θα έχουμε καθόλου θέμα. Θα έρθει ο άλλος εδώ και είμαστε κομπλέ. Καταλάβατε έτσι? Γίγαντας είμαι, γίγαντας. Όχι, επειδή έχουμε ένα καλώδιο, SATA. Κάτσε, θα βγάζω εσύ.
Έτσι, κάτσα να βάλω και το καλώδιο το άλλο των δεδομένων. Επίσης θα το στείλω από την κάτω πλευρά. Έτσι. Βλέπετε τι ωραία τα κάνω. Έχετε να τριχάσει λίγο. Όχι. Καλά. Το βάζεις και αυτό έτσι εδώ. Ωραία. Και... να το. Εδώ όμως χρειάζεται πολύ μεγάλο ταλέντο τώρα. Θα βάλω τα δυνατά μου για να μην σας απογοητεύσω. Η μία μπήκε. Θα βάλουμε και την άλλη από εδώ. Και είμαστε έτοιμοι με τον SSD. Θα περάσουμε στον HDD. Ο οποίος είπαμε πού θα το βάλουμε, Άλεξ. Να αρέσει που σε ρωτάω. Αφού δεν σε νοιάζει, ρε φίλε. Δεν με νοιάζει η άποψή σου. Φίλε, εγώ δίνω άποψη στον κάμεραμάν μου. Κάτω να το βάλουμε, ρε. Βάση. Πού? Κάτω. Κάτω θα το βάλω. Στο επόμενο μπιλ. Έτοιμος να πέσει, ναι, ρε. Ξέρεις που θα το βάλουμε, ρε φίλε, για να βολεύει με το καλώδιο ρεύματος που έχουμε. Έτσι. Βέβαια έρχεται, αλλά ξέρεις τι, εγώ θέλω να το βάλω εδώ. Σε αυτό εδώ το ύψος κάπου. Οπότε θα το βάλω πάνω. Και ευκαιρία, δεν κάνω το χατήρι σου. Αυτό όμως δεν μπαίνει έτσι, σάκι μου. Χρειάζεται του κουτιού τα παραμύθια. Τα οποία βρισκόντουσαν εδώ. Κοίτα τώρα τι σπαστική είναι, ρε. Μου βάλανε είναι αυτό το σκληρό, ρε. Δες εδώ. Αλλά εγώ θα κάνω. Νάτος. Χωρίς να τα κόψω. Πουτανιά. Αυτά είναι ωραίες μαγκές. Καινούργιες είναι. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί. Κάποτε δεν υπήρχαν. Έπρεπε να τους βιδώνεις και από τις δυο πλευρές κανονικότατα. Όχι σαν και να πυρίξ. Από εδώ. Έτσι. Και κοιτάξτε, ούτε βιδώματα ούτε ιστορίες. Θα το βάλω στη δεύτερη θέση. Όχι. Λάθος. Έτσι το θέλουμε. Έτσι και έτσι. Έλα, εδώ. Αλλά και δεν το πιστεύω ότι έκανα το ίδιο πράγμα. Αλήθεια δεν το πιστεύω. USB 2, έτσι με την τρίτη. Με την τρίτη θέλει, είναι σαν τα USB, παιδιά. Το βάλα σωστά, το βάλα σωστά, ρε, κοίτα. Τσουπ. Πένα. Οπότε πένα. Τώρα από πίσω ερχόμαστε, του δίνουμε το ρευματάκι που χρειάζεται. Γιατί και αυτός ψυχή έχει, μην νομίζετε, δεν είναι... Εδώ. Καλά ήτανε. Ναι ρε φίλε, καλά ήτανε. Τρίτη ρε. Μόνο ο Τζακ Νόρις μπορεί να τα βάλει όλα με την πρώτη ρε. Έτσι. Ωραία. Και έχουμε και το... Ποιο είναι? Ποιο από τα δύο είναι που περισσεύει? Τι δεν κάνω σωστά, τι δεν βλέπω? Ναι, αφού δεν το έχω φέρει ρε Θεέ. Εδώ. Μπαπ. Και τελείωσε τώρα. Από hardware έχει τοποθετηθεί νομίζω όλο το σύστημα. Μένει λίγο εδώ να κάνουμε έτσι ένα hardware cable management με αυτά τα περίσσια που μας δίνει εδώ το υπόλοιπο PC και να κλείσουμε το καπάκι και πρακτικά τελειώσαμε. Δεν έχει δηλαδή κάτι άλλο. Επανέρχομαι. Επειδή δεν είμαι καλά ρε, με έπιασε. Δεν είμαι καλά ρε. Με έπιασε ρε. Με έπιασε το ψυχολογικό μου τώρα. Δεν μπορώ να πάρω ένα αυτό το καλώδιο. Έπρεπε να το περνάω από πάνω από όλο το hardware. Να σου πω κάτι. Όχι. Όχι, όχι. Θα το στείλω όλο πίσω. Θα χρησιμοποιήσω αυτό. Και θα πάει στο τροφοδοτικό. Καλώδιο πάνω από τον επεξεργαστή δεν θα περάσει ποτέ. Ποτέ. Δεν μπορώ, δεν ενοχλεί σε κάτι, αλλά ρε παιδιά, δηλαδή είναι κρίμα, κρίμα είναι. Όχι εδώ, θα το στείλω πρώτα πάνω. Το στέλνεις από εδώ, έτσι. Το βλέπεις και θα το πάμε τέρμα εδώ, να κρυφτεί αυτό. Τώρα είμαι πολύ καλύτερα ρε. Τώρα μπορώ να ζήσω πολύ καλύτερα, η ζωή μου είναι πολύ πιο φωτεινή.
Και απλά το μόνο που θα χρειαστεί, γιατί το άλλο το καλώδιο, το semi-modular, δεν υπήρχε, θα βάλω κι άλλο ένα καλώδιάκι στο τροφοδοτικό, δεν πειράζει, εντάξει. Θα το βάλω από εδώ, έτσι. Οκ, okay, θα το στείλω πίσω όμως, μην αγχωθείτε και πείτε κι άλλο καλώδιο. Είπαμε, ή κάνουμε καλή δουλειά να μην έχει καλώδια ή δεν κάνουμε. Έτσι. Όμορφα. Και ερχόμαστε από πίσω έτσι και δίνουμε ρεύμα, κοίταξε. Και δίνεις ρεύμα εδώ με αυτό το μόλεξ στο. Απλά θέλει λίγο να το... Έλα, σφιάξ' το. Σφιάξ' το, μπορείς, το έκανα. Το έχω, ρε. Τώρα δεν μπαίνει αυτό. Άχι, ρε. Όλα στραφά είναι, ρε, όλα. Στραβωμένος. Μπήκε. Ωραία. Ερχόμαστε. Το στριμώχνουμε λίγο έτσι εδώ, για να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα. Έτσι. Θα κλείσει το κουτί πανεύκολα. Μην αγχωθείτε. Θα κλείσει πανεύκολα. Να το. Ωραία. Αυτό είναι. Και κοίταξε το κουτί τώρα τι ωραία θα κλείσει. Πού το. Πού το κουτί. Πού το. Εδώ πέρα. Άστο, άστο. Το έχω, το έχω, το έχω, το έχω. Άλεξ, μην ρίξει την κάμερα. Τι θέλουμε, τι χρειαζόμαστε, η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό, το χάος, θα το περιποιηθώ στην πορεία, αλλά για την ώρα έτσι για να δείτε ότι ακόμα και έτσι κλείνει. Βέβαια δεν φαίνεται τίποτα από όλο αυτό. Και με ευκολία κιόλας, χωρίς ζόρι. Το δείτε πως έκλεισε. Α, κάτσε λίγο να το δω πως είναι μπροστά. Να το δώσω και αυτό. Εδώ δεν έχει χειρόβιδες από αυτή την πλευρά. Λοιπόν, είμαι πολύ, πολύ καλύτερα, ρε. Η ζωή μου είναι πολύ, πολύ πιο καλή τώρα, ρε. Ξεκάθαρα. Έδεσα και εδώ, αν δείτε, το καλώδιο που σας έλεγα για να μην είναι έτσι χύμα. Έτσι, όσο μπορώ, τέλος πάντων. Και νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι. Έχει τώρα κάτι καλώδια πίσω, αυτά λίγο θα τα συμμαζέψω. Αλλά δεν μπορεί να γίνει και κάτι υπερβολικά καλύτερο. Έτσι. Αυτά δεν μπορούμε να τα γλιτώσουμε τα καλώδια από εδώ κάτω. Έρχονται όπως και να έχει. Πίσω δεν φαίνεται κάτι. Εντάξει. Αυτό είναι το μηχάνημα. Πάμε να το βάλουμε μπρος και ερχόμαστε. Είμαι έτοιμος να δώσω το πρώτο boost. Boot. Σκέτο. Χωρίς το σίγμα. Η μεγάλη ώρα. Άρρωστο, ε! Έσβησε, το κάνουν οι μητρικές όμως αυτό, δεν θέλω να αγχώνεστε. Να το... Απλά τώρα για να φανεί το φως. Πιστεύω φαίνεται, ρε φίλε, δεν φαίνεται. Sick. Αρρωστήλα, ε! Oh. Sick. Όλα δουλεύουνε. Πένα, γυρίζει. Την αιμορραγία δεν την γλίτωσες, ρε. Ξέρετε, αυτά που λέτε, παιδιά, χωρίς ένα δάχτυλο. Λοιπόν, αυτό είναι το σύστημα. Ανακεφαλαιώνω. Μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο κοστίζει κοντά στα 750 ευρώ μέσω όρο. Από 720 μέχρι 780, οπότε ας πούμε μέσο όρο κοντά στα 750, με την προϋπόθεση ότι δεν βάζετε τόσο καλό τροφοδοτικό όσο έβαλα εγώ. Οκ, okay, το 750 semi-modular της Cooler Master που είναι 120-130 ευρώ τροφοδοτικό και βάζετε ένα τροφοδοτικό των 80 ευρώ. Έτσι πάει το εύρος τιμής μας. Μέχρι 80 ευρώ μας επιτρέπει το budget των 750
να βάλουμε 80 ευρώ σημαίνει ότι παίρνετε πανεύκολα ένα πολύ καλό name, όχι Cooler Master, πολύ καλό name, μπορεί να είναι Corsair, μπορεί να είναι οτιδήποτε, Thermal Take, ό,τι θέλετε. Name τροφοδοτικό στα 550 με 600-650 βατ άνετα στα 80 ευρώ. Αυτά. Τα υπόλοιπα, τώρα αυτό θέλει να πει να μπουν Windows, να μπουν τα παιχνίδια, να εγκαταστηθούν. Και δεν έχω κάτι άλλο ρε παιδιά να σας δείξω. Ευχαριστώ που μείνατε μέχρι και αυτή τη στιγμή στο βίντεο. Τις προτάσεις σας για builds, για ιδέες, για vlogs, εδώ είμαστε. Μας αρέσει να συζητάμε, να ανταλλάζουμε απόψεις, να μας δίνετε τις προτάσεις σας κτλ. Αυτό το βλέπετε εσείς Κυριακή 20 Δεκεμβρίου. Θα υπάρξει και άλλο vlog μέσα στη χρονιά, μέσα στο 15, πιο γιορτινό. Μέσα στην εβδομάδα που ακολουθεί θα δείτε επίσης κάτι πάρα πολύ δυνατό από τους Unboxholics, και αυτό σε γιορτινό κλίμα. Και αυτά. Καλή μεριά το σύστημα που με βλέπεις αγαπητέ που είναι δικό σου. Καλό λιώσιμο με αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Άλεξ, πρέπει εσύ να χαιρετήσεις. Γεια σας παιδιά. Πολύ ώρα σου πήρε. Πόση ώρα σου πήρε να το πεις αυτό? 1,2. Φιλάκια σε όλες, γεια.